Καλώς σου, μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Όπως ανέφερες, επέστρεψε ξανά στην Βουλή ο νόμος που ψήφισε στις 8 Δεκεμβρίου ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, ύστερα από την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τις τροπολογίες που ψήφισε η ολομέλεια, οι οποίες, όπως επισημαίνει, αφαίρεσαν από τον νόμο το αρχικό πνεύμα και το σκοπό που είναι η πάταξη της διαφθοράς στην αστυνομία, αφού αφαιρέθηκαν ουσιαστικές εξουσίες στις υπηρεσίες ελέγχου. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, αυτό θα μπορούσε να λεχθεί ότι αποτελεί και επέμβαση της Βουλής στην εκτελεστική εξουσία, αφού επεμβαίνει στον τρόπο που επέλεξε η εκτελεστική εξουσία να ρυθμίσει το θέμα. Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη, στις τροπολογίες υπάρχουν πρόνοιες που πλέον δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν, αφού το θέμα ρυθμίζεται, αλλά και το γεγονός ότι κάποιες εξουσίες πρέπει να ασκούνται αφού εξασφαλιστεί δικαστικό διάταγμα, ενώ άλλοι νόμοι επιτρέπουν την ενέργεια αυτή, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, οδηγεί σε παραλογισμό. Γενικότερα, Κατερίνα, τροπολογίες αφορούν την διενέργεια ελέγχων, κατασχέσεων και φνηδιαστικών επιχειρήσεων μεταξύ των ναρκωτές και άλκωτες, τους αστυνομικούς από το Σώμα των Αδιάφθορων, κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος. Αναλύοντας το σκεπτικό της απόφασης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν επικαλείται λόγους αντισυνταγματικότητας, αλλά λόγους που έχουν να κάνουν με την αλλίωση του σκοπού του νομοθετήματος. Βρίσκεται, Κατερίνα, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή συνεδρία της Επιτροπής στην Επιτροπή Οικονομικών, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Νικολάου. Να σημειώσουμε ότι η αναπομπή του Προέδρου θα τεθεί προς ψήφιση αύριο σε έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής. Για οτιδήποτε νεότερο, οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεόντια. Πάμε στο επόμενο θέμα.